Αλλά ο Κύριος ήταν εκείνος που από πέντε άρκους φόρτωσε πάνω από 5.000 ψυχές. Και αφού λέγει έφαγαν, ο Κύριος είδε ότι το κυνηγούσαν συνεχώς για να τους χορταίνει με τα θαύματά του ψωμί. Και τους λέγει με κυνηγάτε, βλέπετε δεν διαβάζουμε γραφές, με κυνηγάτε να με πιάσετε, και θέλω να του κάνω λέει και βασιλιά, επειδή ήταν καλός, του στάιζε τζάμπα. Με κυνηγάτε λέει και να με κάνετε βασιλιά. Και όπως τον είχαν κυκλώσει, τους έφυγε μέσα από τα χέρια, γράφει ο Ρέος Μαγελιστής, χωρίς να καταλάβουν τίποτα. Και ανέβηκε πάνω σε ένα βουνό, όπου σαν άνθρωπος, και για να αφήσει χνάρια πάνω στα οποία πρέπει να βαδίζουμε εμείς, εκεί προσευχότανε όλη τη νύχτα. Είχε επικοινωνία σαν άνθρωπος με τον επουράνιο πατέρα μας, όλων μας πατέρα. Από αυτόν τον πατέρα και όχι από άνθρωπο έχουμε ανάγκη. Να τα ακούσουμε λίγο, να ξέρουμε τι μας λέει η Γραφή. Εμπιστοσύνη απόλυτη μόνο στο Θεό πρέπει να έχουμε. Μη πεποίθατε επάρχοντας. Επί ιούς ανθρώπων Ιησού και στη σωτηρία. Να μην έχουν εμπιστοσύνη σε άρχοντες που είναι άνθρωποι και από τη μια στιγμή στην άλλη έχουν αλλάξει γνώμη ή και είναι απατεώνες. Ο Κύριος μας το διδάσκει αυτό. Θα κουμπάμε πάνω στο Θεό με απόλυτη εμπιστοσύνη. Και αν ο Κύριος που ήταν Υιός του Θεού στάθηκε στο βουνό, στην ησυχία και ύψωνε όλη τη νύχτα τα χέρια του στο πατέρα του για να βοηθήσει όχι τον εαυτό του, όχι, αλλά τον κόσμο. Γράφει ο Άγιος Παΐσιος σε ένα από τα βιβλία του, που είναι μια σειρά από 7 τόμοι περίπου, μη ζητάς για τον εαυτό σου. Όταν ζητάς, λέει, για τους άλλους, πρώτα θα κοιτάξει εσένα ο Θεός. Όταν ζητείς για τον εαυτό σου μόνο, ούτε και εσένα θα σε κοιτάξει ο Θεός. Γιατί έχει μέσα το εγώ, που δεν το χρειάζεται ο Θεός το εγώ. Χρειάζεται το εσύ, τον άλλον χρειάζεται. Γι' αυτόν πρέπει να του ζητάμε. Οι δε μαθητέ, γράφει το Ευαγγέλιο στη συνέχεια, ο Κύριος πάνω στο βουνό, και οι μαθητέ σε πλοιάριο που ταξίδευε μέσα στη θάλασσα, το οποίο βέβαια κινδύνευε να καταποντιστεί. Βεβαίως, ο Κύριος κατέβηκε και του πλοίου αοράτος, ηρέμησε τη θάλασσα και λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο. Από τη στιγμή, λέει, που έφυγε από τους Ισραηλίτες που τους τάισε, ψάχναν να το βρούνε. Είδαν ότι πλοίο δεν είχε, μπήκανε στα πλοία και έψαχναν με τα πλοία να βρουν πού είχε πάει ο Κύριος. Και τελικά τον βρήκανε και τους λέγει, δεν ψάχνετε να με βρείτε για τίποτε άλλο, δυστυχώς, επειδή σας έδωσα να φάτε, επειδή πολλαπλασίασα τους άρτους,
Γι' αυτό, λέει, με κυνηγάτε. Αδελφοί μου, μόνο, και ο Κύριος απάντησε, όχι, δεν κάνω τη χάρη. Βασιλιάς δεν γίνομαι, άρθρος δεν πολλαπλασιάζω. Με τον τρόπο που εσείς το ζητάτε, που κοιτάτε μόνο τη κοιλιά σας και όχι το Θεό. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Τελειώνω. Αυτά τα δύο λόγια. Έχουμε ανάγκη από τον Κύριο. Αλλά ανάγκη πραγματική στην ψυχή. Και μετά συμπληρώνει ο Θεός τα υπόλοιπα στον άνθρωπο. Του ζητάμε αυτά που είναι μόνιμα. Τα πρόσχερα τα δίνει αυτός. Ξέρει, λέει σε ένα σημείο ο ίδιος ο Κύριος, σας ζητάει το παιδί σας αυγό και του δίνετε πέτρα. Σας ζητάει ψάρι, θα του δώσετε φίδι. Όχι. Και αυγό του δώσετε και ψάρι του δώσετε. Αλλά εσείς που είστε άνθρωποι ατελέστατοι ή ατελείς, στα παιδιά σας δίνετε από αγάπη και στοργή και καλά κάνετε. Ο πατέρας ο ουράνιος δεν θα δώσει αυτά που έχουμε εμείς ανάγκη. Ξεχάσαμε το Θεό, αφήσαμε το Θεό, χρειάζεται να γίνουμε στο Θεό για να έρθει η Ελλάδα στα ίσια. Αλλιώς μην περιμένουμε. Αμήν. Προσέλθε